Δευτέρα γάρα. Καλό πρωινό κύριε Τζίμερε. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Φαίνεται ότι πάντα ψάχνουμε κάτι για να χωριζόμαστε. Δηλαδή έχουμε τώρα. Και δεν θα βρούμε αλίμονο. Μασκολάτρες και μασκομάχους. Σωστό και αυτό. Μασκολάτρες και οι μασκομάχοι. Μάλιστα. Ωραία. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα για όλα αυτά? Καμιά κατάληψη να κάνουμε αυτή με τις μάσκες που δεν θέλουν να φοράνε μάσκες? Να κάνουμε μια κατάληψη. Νομίζω πως εντάξει, είναι της μόδος οι καταλήψεις, δεν είναι? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από εκεί ξεκινάει η αντίληψη των αναρχικών για κοινοβιακή εργασία. Αλλά από εκεί και ύστερα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μαμά με το τάπερ. Δηλαδή ξέρω πολλούς αναρχικούς, γιατί επειδή είμαι πολλά χρόνια στον χώρο της τέχνης, ξέρετε αυτοί οι δύο χώροι έχουν μια σχέση, ας πούμε, μια φιλία, που τους πήγαινε φαγητό η μαμά με το τάπερ. Και είναι άνθρωποι, στην κατάληψη. Πάμε. Ναι. Και στη ζωή τους ολόκληρη. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται, οι οποίοι συντηρούνται από τους γονείς και θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινάει αυτή η έκφραση, ας πούμε, της αντίληψης που έχουν για μια διαφορετική κοινωνία από μια κατάληψη. Γιατί δεν βάζουν ρεφενέ να ζητήσουν από τη μαμά, από τον μπαμπά, από τον παππού, ξέρω εγώ, από τον χρηματοδότη, να βάλουν ρεφενέ, να νοικιάσουν μια μεγάλη αποθήκη, ένα λόφτ, ένα τζάμπα είναι στο κάτω-κάτω. Ένα λόφτ, μάλιστα. Και να κάνουν εκεί το κοινόβιό τους. Γιατί να γίνεται αυτό με κατάληψη? Δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή τις μπύρες που πίνουν μετά. Δεν τις απαλωτριώνουν που κάναν κάποτε οι σύντροφοι. Πάνε και τις αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ, από το περίπτερο. Τις βενζίνες για να φτιάξουν τις μολότοφ, τις αγοράζουν από ένα βενζινάδικο, με τον πιτόνι, ας πούμε. Γιατί να μην βάλουν λεφτά για τις καταλήψεις? Όμως η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, και μπράβο της, για να αδειάσει τις καταλήψεις από τις καταληψίες, και διαβάζουμε και μερικές έτσι κομβικές, ας πούμε, καταλήψεις στη χώρα που αρχίζουν και αδειάζουν. Δεν ξέρω στο Βόλο πότε θα συμβεί αυτό, στα παλιά κτίρια Ματσάκου. Δεν προχωράει όμως για να δει την ροή του χρήματος, και δεν μιλάω τη ροή του χρήματος της μαμάς μόνο, διότι οι αναρχικοί τυπώνουν συνεχώς. Όπου και να κυκλοφορήσεις θα δεις κολλημένες αφίσες. Εδώ στην Αθήνα και στο Χαλάνδρη ειδικά που ζω, δεν υπάρχει τείχος ελεύθερος που να μην έχει και ανανεωμένο υλικό. Δηλαδή γίνεται κάτι, ας πούμε, σήμερα σε δύο μέρες θα δεις μια αντίστοιχη αφίσα. Αυτά είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Είμαι πρόεδρος κόμματος, έχω αντιμετωπίσει τα logistics. Βέβαια εμείς ποτέ δεν έχουμε κολλήσει αφίσες, αλλά ξέρουμε πόσο κοστίζει. Δηλαδή πρόκειται για χιλιάρικα τα οποία βγαίνουν συχνά πυκνά. Από πού έρχονται? Είναι πολύ απλό να βρει η αστυνομία ή η κυβέρνηση τον τυπογράφο, ποιος πληρώνει τον τυπογράφο, και να πιάσει αυτόν που πληρώνει τον τυπογράφο, να δει ποιος πληρώνει αυτόν που πληρώνει τον τυπογράφο. Διότι πολλά χρήματα από αυτά προέρχονται από το εξωτερικό, από μυστικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν διεισδύσει στη χώρα και χρηματοδοτούν ανθρώπους να κάνουν την προπαγάνδα των Τούρκων. Δηλαδή έχουμε δει αφίσες που υποστηρίζουν τις τουρκικές θέσεις περισσότερο από τον Ερντογάν. Ότι βεβαίως είναι δίκαιο να μοιράσουμε το Αιγαίο, γιατί αυτοί από εκεί, εμείς από εδώ, ρε παιδί μου, στη μέση δεν πρέπει να το κόψουμε. Τέτοια πράγματα. Και τα λένε και εκλαϊκευμένα. Και επίσης πολλές από αυτές προέρχονται από χρήματα από τα μεγάλα μαγαζιά απαταιώνων, λαμόγιων και αντιεθνικών στοιχείων που ονομάζονται ΜΚΟ. Ο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, για παράδειγμα, έχει καμιά δεκαπενταριά ΜΚΟ, δεν εργάζεται και ποτέ στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά συνεχώς χρηματοδοτούνται τέτοιες κινήσεις και τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό θα έπρεπε να το βρει, διότι το να πεις αδειάζω το κτίριο, σας βγάζω έξω, είναι θεραπεία του συμπτώματος και μάλιστα πρόσκαιρη, διότι θα ξαναμπούν μέσα. Πολλές από τις καταλήψεις που άδειαζαν εν χορδές και οργάνης, ας πούμε, και διαβάζαμε και ακούγαμε ότι επιτέλους εκενώθηκε αυτό το κτίριο, έχουν ξανακαταληφθεί. Διότι δεν μπορείς να έχεις φρουρούς πίσω από κάθε εγκατελειμμένο κτίριο ή κάθε παλιό σινεμά, ας πούμε, για να βλέπεις ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αχ, κάποια στιγμή θα τονίσουν τα μέτρα προφύλαξης, θα ξαναμπούν μέσα. Πρέπει λοιπόν να χτυπηθεί η πηγή των χρημάτων.
Και επίσης θα έλεγα και κάτι το οποίο δεν το ακούν οι κυβερνήσεις με τόσο έτσι ευχάριστη διάθεση. Θα έπρεπε να σταματήσει η πηγή των επιχειρημάτων. Δηλαδή ένας πιτσιρικάς, ο οποίος δεν πολύ καταλαβαίνει πως λειτουργεί ο κόσμος και βλέπει ας πούμε ότι οι τράπεζες είναι τσιράκια του κράτους και αν πάρει τηλέφωνο ο υπουργός στον τραπεζίτη θα δώσει δάνειο, θαλασσοδάνεια τα λέγαμε κάποτε, τώρα μήπως πρέπει να τα λέμε μηντιοδάνεια ας πούμε, θα δώσει δάνειο στον επιχειρηματία ο οποίος είναι φίλος του κόμματος ή του πολιτικού ή του βουλευτή. Αλλά ο ανθρωπάκος ο οποίος προσπαθεί κάπως να σώσει τη δουλειά του θα περάσει από 40 κύματα και τελικά δεν θα το πάρει το δάνειο. Αν πρόκειται να διαγραφούν χρέη μεγάλων επιχειρηματιών, διαγράφονται μια χαρά. Αλλά αν πρόκειται να γίνει μια ρύθμιση ας πούμε για έναν ανθρωπάκο, γίνεται με χίλια ζόρια. Καλά, τι εννοείται, δηλαδή, ότι αυτά είναι τώρα επιχειρήματα για να κάνει κανείς κατάληψη, επειδή ακριβώς συμβαίνουν. Αυτά είναι επιχειρήματα, προσέξτε, αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία στο μυαλό ενός δηλαδή, πιτσιρικά. Με συγχωρείτε τώρα, δεν καταλαβαίνω το γιατί, εάν συμβαίνουν έτσι, που εγώ δέχομαι ότι μπορεί να συμβαίνει ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Δεν καταλαβαίνω, τι, επειδή θέλω να διαμαρτυρηθώ, πάω ακόμα μια κατάληψη σε ένα κτίριο, ας πούμε. Τι, δεν, όχι. Δεν μου κάθεται και παραπέμπω αυτό. Όχι. Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν νομιμοποιείται με τίποτα αυτό. Ναι. Δηλαδή μια κατάληψη είναι ποινικό αδίκημα. Διότι βάζεις χέρι σε μια ξένη περιουσία. Ακόμα και αν είναι παρατημένη, ας πούμε. Ακόμα και αν είναι πολύ κληρονόμη. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πας σε μια ξένη περιουσία να την κάνεις δική σου, ας πούμε. Όμως αυτά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, δηλαδή αυτά που είπα πριν. Για τις αδικίες που δεν είναι κοινωνικές αδικίες, είναι αδικίες θεσμικές, δομικές, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο μυαλό ενός πιτσιρικά, ο οποίος δεν έχει και πολλά εργαλεία να επεξεργαστεί τον κόσμο και σου λέει να η αδικία του συστήματος και εγώ αντιδρώ για την αδικία του συστήματος συνολικά. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχουν αδικίες του συστήματος οι οποίες το μεν πιτσιρικά τον κάνουν να κάνει αυτά που κάνει αλλά εμάς μας φέρουν σε σημείο ασφυξίας. Είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία να μην υπάρχουν και αδικίες μεταξύ όλων των υπολείπων, κύριε Τζιμέρε? Θεσμικές αδικίες βεβαίως είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Θεσμικές. Ναι, θεσμικές, δηλαδή να μην υπάρχει νόμος ή να μην υπάρχει μια κατάσταση πάγια που έχει σχεδόν θυμικό χαρακτήρα. Και είναι λειτουργεί δίκη νόμου, δηλαδή ότι έτσι γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να περιφρουρεί, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, την νομιμότητα και κάποιες αδικίες που υπάρχουν ή κάποιες λαθροχειρίες που γίνονται παντού στον κόσμο να αντιμετωπίζονται έτσι όπως πρέπει, ποινικά αδικήματα. Ας πούμε, βγάζει νόμο το κράτος και λέει ότι οι διοικητές, ισχύει αυτός ο νόμος, δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Οι διοικητές των τραπεζών, οι οποίοι πήραν αποφάσεις που ζημίωσαν τους μετόχους των τραπεζών, αλλά αυτές τις αποφάσεις τις υπαγόρευσαν οι πολιτικοί, δεν έχουν καμία ευθύνη. Απαλλάσσονται τις ευθύνες. Ναι. Από πού και σπου. Δηλαδή, όταν είμαι μέτοχος μιας εταιρείας, ζητάω από τον διευθύνοντα σύμβουλο και από το διοικητικό συμβούλιο λογαριασμό για το τι κάνανε τα λεφτά μου, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι. Αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνουν και από την τράπεζα, διότι και οι τράπεζες είναι στο χρηματιστήριο και οι μετοχές των τραπεζών καταβαραθρώθηκαν τα χρόνια της κρίσης. Δεν έχει μείνει τίποτα από το παλιό κεφάλαιο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ζητήσω λογαριασμό και να πω, για να σας πω ρε παιδιά, όταν όλος ο κόσμος ξεφόρτωνε ελληνικά σαπάκια, γιατί έβλεπε ότι το χρέος της Ελλάδας προχωράει με έναν ρυθμό αλματώδη. Εσείς γιατί φορτώνατε, γιατί αγοράζατε? Γιατί μας έλεγε να αγοράσουμε ο Υπουργός Οικονομικών. Και γιατί τον ακούγατε? Δεν διαχειρίζεστε δικά μου λεφτά? Οι ομολογιούχοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους από το κράτος, ας πούμε, αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, έχουν να κάνουν με το κράτος. Αλλά υπάρχουν ομολογιούχοι επιχειρήσεων, οι οποίες διεπλέκονται. Υπάρχουν μέτοχοι τραπεζών, ξαναλέω, οι οποίοι έχασαν όλη τους την περιουσία. Αυτοί δεν θα έπρεπε να ζητήσουν λογαριασμό από τη διοίκηση της τράπεζας? Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει όχι, τους δικούς μου που υλοποίησαν τις εντολές μου σαν πυθύνια σκυλάκια, τους προστατεύω
Και δεν αφήνω τον πολίτη ο οποίος έχασε χρήματα να στραφεί εναντίον του δικαστικά. Όχι ότι θα κέρδιζε τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το να αισθάνεσαι ότι αν κάνεις μια κουτσουκέλα και βάλεις χέρι στα χρήματα των ανθρώπων που τα εμπιστεύτηκαν, υπάρχει και περίπτωση να πας στη φυλακή, μια στις χίλιες λέμε τώρα. Αυτό είναι κάτι. Καλά, μιλάμε τώρα για τα απολύτως προφανή, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να διαχειρίζεται κάποιος χρήματα άλλων και να μην είναι υπεύθυνος για αυτήν τη διαχείριση που κάνει και να μην απολογείται. Ρωτήστε τους νομοθέτες, οι οποίοι είναι όλα τα ελληνικά κόμματα. Και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη. Να πω και κάτι άλλο. Στην Αμερική, αν κάνεις έστω και μια παράβαση τροχιά και ρίξεις λίγο τσαμπουκά κτλ., πας στη φυλακή. Δύο μήνες. Θα πας 2 μήνες φυλακή. Στην Ελλάδα πηγαίνουν φυλακή και ελάχιστα μόνο οι δεχθείς εγκληματίες. Τα περισσότερα αδικήματα έχουν ποινές εξαγοράσιμες. Γιατί είναι εξαγοράσιμες? Δεν είναι επειδή έχουν για την αποσυμφόρηση των φυλακών, επειδή έχουν την κάρη οι αποκρατούμενους. Ένας από τους λόγους που οι ποινές είναι εξαγοράσιμες, και το λέω ευθέως, είναι επειδή ποσοστό των ποινών πηγαίνουν στο Ταμείο των Νομικών. Πείτε μου, δεν έχει κίνητρο λοιπόν ο δικαστής να βάζει τιμή, να βάζει ποινή εξαγοράσιμη, όταν ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η σύνταξή του? Καλά, με την ίδια λογική όλα τα πρόστιμα να πηγαίνουν στο Ταμείο των Νομικών. Τότε θα υπάρχει, για να είναι οι νομικοί, να είναι οι δικαστές, να είναι πιο αυστηροί. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό που λέτε είναι μια λογική που κάθε φορά που πάει να εφαρμοστεί βλέπουμε τις αντιδράσεις. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί το όργανο της τάξης ή το όργανο της πολιτείας να βάζει πρόστιμο σε έναν πολίτη έχοντας υπόψη ότι από αυτό θα ωφεληθεί. Διότι θα είναι υπερβολικό, ναι. Διότι πιθανό να σου βάλει πρόστιμο, ας πούμε, που να μην είναι νόμιμο, αλλά άντε να βρεις το δίκιο σου μετά. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό οι κουτόφραγοι το ονομάζουν σύγκρουση καθηκόντων, σύγκρουση ηθικών, ας πούμε, προτεραιοτήτων, conflict of interest. Γιατί δεν το συζητάμε στην περίπτωση των δικαστών? Είναι δυνατόν το Ταμείο των Δικαστών να χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα ή από τις ποινές που μπαίνουν στους ανθρώπους, ξεκάθαρα? Να ακούσω μια άποψη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά, ξαναλέω, τα οποία δημιουργούν το συνέστημα σε πολλούς ανθρώπους ότι πρόκειται για ένα κράτος που χρειάζεται ανατίναξη. Εμείς όταν μιλάμε για ανατίναξη, εγώ αυτή τη λέξη την έχω πει πολλές φορές, ενώ μια θεσμική ανατίναξη. Δηλαδή, καλά, ο να μπουν στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα εκ βάθρων. Ο Καραμαλής το έλεγε πολύ πιο ήπια. Επανίδρυση, λέει, του κράτους θα κάνουμε. Έτσι. Εσείς λέτε ανατίναξη. Την επανίδρυση, λοιπόν, ο Πιτσιρικάς την αισθάνεται με την αντίληψη που έχει ένα 17χρονο, 18χρονο, ξέρω εγώ, 15χρονο, που δεν τα πολύ καταλαβαίνει και σου λέει, άμα τα κάψω, ας πούμε, αυτά που θα φτιάξουμε θα είναι καλύτερα. Ναι. Είναι, το πιθανότερο είναι να είναι χειρότερα, εάν τα φτιάξει κάποιος με την ίδια επίσης αντίληψη. Γιατί βλέπουμε ότι όσοι είναι κατά του κρατισμού, είναι κατά του κράτους, δεν είναι κατά του κρατισμού. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν ένα κράτος το οποίο να το φτιάξουν αυτοί και να το ορίσουν αυτοί με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό βλέπουμε τα δύο άκρα, Κουκουέ, ας πούμε, και Χρυσή Αυγή, να είναι υπέρ του κεντρικού σχεδιασμού του κράτους, που καθένας λέει, ο Κουτσούμπας, ο Μιχαλολιάκος, ξέρω εγώ, ο άλλος ο καινούριος που. Ο διάδοχος του Μιχαλολιάκου, ο Κασιδιάρης. Σου λέει, θα φτιάξω ένα κράτος που θα το φτιάξω εγώ, με τον τρόπο μου. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο μηχανισμός της αποτυχίας. Διότι το κράτος πρέπει να σου δίνει ένα θεσμικό πλαίσιο ισονομίας και ίσων ευκαιριών και εκεί πέρα να κάνεις το κουμάντο σου. Την έννοια της προσωπικής ευθύνης ποτέ δεν τη μάθαμε σε αυτή τη χώρα. Άκουγα το Βρούτσι, ας πούμε, πάω από τον Αστάλο, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο. Δεν έχω χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαρίστω να σας ακούσουμε για. Άκουγα τον Βρούτσι το πρωί. Ναι. Πάλι να υποδίεται τον Πατερούλη, ο οποίος θα δώσει δώρα τον Χριστουγέννου, αλλά θα τα δώσει νωρίτερα από το δώρο του Πάσχα. Θα δίνει μισθούς σε αυτούς που δεν δουλεύουν. Αυτά όλα είναι ξανά αποδανικά. Δηλαδή, ξαναφεσώνουμε τα παιδιά μας και επίσης φεσώνουμε και τον εαυτό μας, γιατί τα λεφτά του κράτους τα παίρνει από τον φορολογούμενο. Σε όλο το σοβαρό κόσμο ισχύει το εξής. Ο εργαζόμενος συμφωνεί με τον εργοδότη το πακέτο της αμοιβής του.
ετήσιο, κάθε χρόνο να παίρνεις τόσα. Εξαμηνιαίο, ας πούμε, ανάλογα με, ποια είναι, με το ποια είναι η σύμβαση, τη διάρκεια της σύμβασης. Ξέρει λοιπόν ο εργαζόμενος ότι το χρόνο θα πάρει τόσα. Το πώς θα τα πάρει είναι δικό του θέμα και αυτό μπορεί να το συμφωνήσουν. Κάθε 15, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες. Αν θέλει ο ίδιος να το διαιρέσει δια 24 ώστε να παίρνει κάθε μήνα και ένα δώρο, ας πούμε, δικό του θέμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα το σοβιετικό που το κράτος καθορίζει πότε θα δοθεί το δώρο του Πάσχα, το δώρο. Είναι ένα πακέτο τόσο. Και επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πολύ λιγότερες από τις ασφαλιστικές εισφορές που δίνονται στην Ελλάδα, που δεν μπαίνουν στον κουμπαρά του συνταξιούχου, του υποψηφίου συνταξιούχου, έτσι. Πηγαίνουν στο Ταμείο του Κράτους και το Ταμείο του Κράτους δίνει αυτές τις εισφορές τις σημερινές του Μίτσου, ο οποίος πληρώνει τόσα αυτός και ο εργοδότης του, τα δίνει σε έναν σημερινό συνταξιούχο. Όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη ο Μίτσος, δεν θα βρει τίποτα στο Ταμείο και θα ευελπιστεί ότι εκείνη την εποχή κάποιοι άλλοι που θα εργάζονται θα έχουν χρήματα για να τον χρηματοδοτήσουν. Ή θα ζει σε ένα κράτος που δεν θα έχει χρεοκοπήσει και θα μπορεί να του δώσει σύνταξή του. Αυτά είναι θεσμικές ανομαλίες. Δηλαδή είναι μια κλεπτοκρατική, ένα κλεπτοκρατικό καθεστώς από τις τσέπες των αυτών που έχουν λίγα στις τσέπες αυτών που έχουν πολλά, γιατί μεγάλες συντάξεις παίρνουν άνθρωποι των ευνοημένων συντεχνιών των καθεστώτων, πάντα που είχαν πρόσβαση στο κουβέρνο, που τα βλέπει ο άλλος και τρελαίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και η θεσμική ανομία που υπάρχει στη χώρα τροφοδοτεί με επιχειρήματα έναν χώρο που αντιλαμβάνεται αλλιώς, ας πούμε, τη λειτουργία του κράτους και θέλει να τα κάψει όλα. Βλέπω τα μηνύματα των ακροατών μας. Υπάρχουν και πολλοί αναρχικοί, λέει η Ειρήνη, των Εξαρχείων, που είναι διορισμένοι δημοτικοί υπάλληλοι σε Δήμο της Αθήνας και είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπόλεμοι. Φυσικά δεν δουλεύουν ποτέ. Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Mm. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Ναι, μην το αναλύσουμε πολύ όμως, κύριε Τσιμέρα. Η της Ανταρσία είναι δημοτική, αυτή, δημόσια υπάλληλη. Περισσότεροι αριστεροί, περισσότεροι. Και του ΚΚΕ είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι οποίοι παίρνουν τα χρήματα από το κράτος, από μένα και από εσάς δηλαδή. Κάθονται σπίτι, δεν εργάζονται, καθότι ως συνδικαλιστές έχουν απαλλαγή. Και έρχονται κάθε φορά να κάνουν το κήρυγμά τους για το πώς πρέπει, ας πούμε, να. Καλά, εγώ ξέρω πάντως οι κομμουνιστές που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργάζονται σκληρά. Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γενικό αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι ένας κατάσταση. Ένας ιδιωτικός υπάλληλος να είναι κομμουνιστής μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι, πάρα πολύ περίεργο. Ισχύει. Πάρα πολύ περίεργο. Εντάξει, υπάρχουν ενδεχομένως και στο δικό του το μυαλό να έχουν λειτουργήσει με τον τρόπο που έγραψα πριν. Ή όπως υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που εξακολουθούν να δουλεύουν και να δουλεύουν μάλιστα επίσης σκληρά και να είναι και κομμουνιστές. Ισχύει και αυτό. Καλά. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το συναντήσει κανείς, αλλά πάση περιπτώσει υπάρχει. Ευχαριστούμε, κύριε Τσιμέρα. Καλή σας ημέρα. Καλά πρωινό. Καλά.